Καλημέρα, ζουμπούλια μου, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε? Vlogmas day 5. Είναι πολύ πρωί ακόμα. Εννοείται ότι έχουμε ξυπνήσει, γιατί να κάνουμε άλλωστε, γιατί να κοιμηθούμε. Υπάρχει λόγος? Όχι βέβαια, δεν υπάρχει λόγος να κοιμάσαι. Πρέπει να σηκωθούμε, τελείωσε. Τώρα ανοίγω λίγο το σπίτι να αεριστεί και να κάνω καμία δουλίτσα. Χρόνια πολλά σήμερα στη Βαρβάρα και σε όποιον γιορτάζει. Μητσαγές Βαρβάρας, βλέπετε το μαλάκι που δεν έχει καλοπιάσει. Τώρα εδώ στο φως θα το δείτε έτσι. Βέβαια εντάξει, όπως σας είπα και χθες, κανόνισα και βρήκα υλικά, βρήκα τη σωστή βαφή, έψαξα στο κανάλι της Flossblog και βρήκα τις βαφές αυτές που βάζει, που δεν είναι μόνιμες, είναι μη μόνιμο ρε παιδί μου, φεύγουν με τα λουσίματα και το περνάς και έψαξα και βρήκα αυτήν, την παράγγειλα, η αλήθεια είναι, γιατί θέλω να βλέπετε. Δηλαδή, σε κάποια σημεία έχει πιάσει καλά το χρώμα. Εδώ. Σε κάποια άλλα σημεία δεν έχει πιάσει. Δεν ξέρω γιατί. Βέβαια, όπως σας είπα και χθες, οι κριτικές το λέγανε. Αλλά εγώ την είχα ήδη πάρει τη βαφή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα το φτιάξουμε. Δεν αγχώνομαι. Μαλλιά είναι. Δεν με πειράζει καθόλου. Και όλα good. Αυτό θα γίνει λογικά την Τρίτη και μια χαρούλα. Όλα καλά. Όλα καλά. Εντάξει, κοίτα, είναι μια ανανέωση. Κοιτάξτε, δηλαδή εδώ πίσω που έχει βγει αυτό που θέλω. Είναι ωραίο. Απάνω όμως που δεν βγήκε αυτό που θέλω. Δεν είναι ωραίο. Αλλά δεν πειράζει. Βέβαια, στη μαμά μου ψάρισε, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Τώρα θα κάνω δουλίτσες, έχω ταΐσει το μωρό, έχω πιει και εγώ καφέ. Είπα να γιατούλα βλέπει πάνω παιδικά στη μαμά μου για να ανοίξω λίγο το σπίτι. Η μπέμπα μιλάει μόνη της, κάτι είναι και αυτό. Και τώρα θα κάνω δουλειές, θα μαζέψω, μετά θα κλείσω το σπίτι και θα σιδερώσουμε. Θα σιδερώσουμε παρέα. Αν δεν βρέξει, θα βγάλω και την Παναγιωτούλα έτσι να παίξουμε. Εδώ έχει και γειτονιά με τα παιδάκια. Αν δεν βρέξει. Και από ό,τι βλέπω ανοιχτό καιρό έχει, οπότε λογικά θα βγούμε για παιχνίδι. Ωραία. Οπότε σας αφήνω και τα λέμε στη συνέχεια. Είναι μεσημεράκι. Εγώ τώρα μόλις ανέβασα το βίντεο θα πάω τώρα να το δημοσιεύσω. Αργήσαμε γιατί μέχρι να μοντάρω, να κάνω, αλλά αν δεν έχω μπει να δω εντωμεταξύ ότι και τα μηνύματά σας, να μαζέψω το σπίτι, να ετοιμάσω τα παιδιά. Οπότε όπως καταλαβαίνετε το Σαββατοκύριακο είναι και η Παναγιώτα στο σπίτι. Δεν υπάρχει ο χρόνος. Γεια σας παιδιά, θα δούμε σήμερα ένα βιντεάκι και άλλα βιντεάκι αύριο. Όπως καταλαβαίνετε πήγαινε να ξαπλώσει παρακαλώ. Καλό μεσημέρι Παναγιώτα μου. Καλό μεσημέρι Παναγιώτα. Καλό μεσημέρι. Και τώρα θέλω να κοιμήσω και την Παναγιώτα. Θα δημοσιεύσω όμως το βίντεο. Και μετά θα φάμε το σοκολατάκι. Αμέ. Και μετά θα ταΐσω και το μωρό. Να το κοιμήσω άμα καταφέρω και το κοιμήσω. Και να στολίσουμε τη σκάλα. Φάγαμε και μακαρόνια. Με κρέας είχε κάνει η μαμά μου έτσι κοκκινιστό. Και αυτά. Τι είναι λουλούδι μου? Ναι. Βγάζεις τη γλώσσα, καλή. Έτσι. Τι θες? Οπότε σας αφήνω να δημοσιεύσω το βίντεο, να βάλω λίγα, δηλαδή τελευταίες λεπτομέρειες, να το δημοσιεύσω και να μάσω τη μικρή, τη μεγάλη για ύπνο, να ταΐσω τη μικρή, να και να φάμε το σοκολατίνι και το σουβλισμό. Φιλάκια. Είναι. Ανέβασα το βίντεο,
Τώρα, με το ένα χέρι κουνάω την Μπέμπα. Η Παναγιώτα ακόμα δεν έχει κοιμηθεί. Και διαβάζω κάποια από τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα μου πάρα πολύ. Σας αγαπάω όλους πάρα πολύ. Με συγκινείτε πραγματικά με την αγάπη που μου προσφέρετε απλόχειρα. Σας φιλώ όλους, 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 όλους. Τώρα θα πατήσω... Παναγιώτα από πίσω. Θα πατήσω καρδούλες στα μηνύματά σας. Για να ξέρετε ότι έχω διαβάσει τα μηνύματα. Όταν θα βρίσκω χρόνο... Θα απαντά. Σίγουρα θα επι... Παναγιώτα, σταμάτα αγάπη μου. Σίγουρα που λέτε. Σίγουρα κάποια στιγμή θα απαντήσω. Ευελπιστώ δηλαδή. Αλλά να ξέρετε ότι σας αγαπώ όλους. Και... Πρώτη φορά δεν απαντάω σε μηνύματα. Ευελπιστώ να βρω χρόνο κάποια στιγμή να απαντήσω σε όλους. Σε όλα τα μηνύματα. Λογικά μάλλον τη βδομάδα που δεν θα έχουμε καθόλου βίντεο μετά το vlog μας. Θα καθίσω να απαντήσω σε όλα, όλα, όλα τα μηνύματα. Αυτό. Τώρα διαβάζω όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει μέχρι στιγμής. Και δεν έχω απαντήσει. Και αυτό είναι λίγο ζόρικο. Τέλος πάντων, σας αγαπώ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Επιτέλους κοιμηθήκανε. Η Μπέμπα όχι ακόμα. Είναι λίγο στο κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι. Κούναμε λίγο ακόμα. Έφαγε κιόλας τώρα. Νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη. Η αλήθεια είναι λίγο μαύρος κύκλος εδώ. Ένα πάρτι κάνει, δεν ξέρω. Παναγιωτούλα κοιμάται, τσεκ και αυτό, αλλά δεν έχω πρόβλημα και με την Παναγιώτα, μωρέ. Κοιμάται το χαϊβανάκι. Και ξέρετε τώρα τι θα κάνουμε, ναι. Ήρθε η ώρα για το τσουκολατάκι. Άντε πάμε στην κουζίνα να το φάμε. Ήρθε η ώρα του παιδιού. Πού να σας βάλω. Εδώ. Μέρα, νούμερο, ημέρα νούμερο 5, είναι εδώ. Επέστρεψαν τα μπλε σουκουλατάκια. Καλά είναι. Αχ, ανατρίχεσαι ρε γαμώτο, με το χρτσοχτσοχτσο. Σας ανατριχιάζουν και σας αυτά τα γρουτσι γρουτσι γρίτσι ή μόνο εγώ είμαι περίεργη. Καταρχήν είδα τα χθεσινά σας σχόλια, τα πατσακαρδούλες. Σας ευχαριστώ όλους. Τώρα σημερινά δεν έχω προλάβει να δω. Ήτανε ό,τι έπρεπε. Τέλος πάντων, κρυώνω πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Βέβαια, Ιωάννα, θα μου πεις, άμα μένεις άϊπνη, τι θα κάνει το κορμί και ο οργανισμός δεν θα πέσει. Εν τω μεταξύ, εδώ έχω χαρτόνια, βλέπετε. Σε κόκκινο, σε πρασινάκι και έχω και ασημί κάπου κάτω, ενδιάμεσα. Θέλω να φτιάξω στολίδια για αγγελάκια, αστεράκια, καμπανούλες για το σχολείο, για τη γιορτούλα που θα κάνουνε. Και επειδή είμαι στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, θα κάνουμε στολιδάκια. Αχ, καλέ, δεν έχουμε κατεβάσει από εδώ
Το χιανανθρωπούλι τώρα το κατέβασα. Θέλουμε ακόμα 20 μέρες. 20 μέρες για τα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα. Αχ, θέλουμε 20 μέρες για τα Χριστούγεννα. Τα κιλά δεν λένε να φύγουν. Βέβαια η Ιωάννα θα μου πεις τρως. Τρώω. Δεν θα πω ψέματα, τρώω. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν πειράζει. Περιμένω το Σάββατο, θα πάω και σε μια εκδήλωση με το χορευτικό. Οπότε θα με δείτε και περιποιημένη. Περιμένω να έρθει την Τρίτη και η βαφή να φτιάξω επιτέλους το μαλάκι μου έτσι όπως το θέλω. Όχι ότι είναι άσχημο, δεν είναι άσχημο, απλά δεν είναι αυτό που θέλω. Αυτό το κάτι που θέλω. Και αυτά. Τώρα εντωμεταξύ είναι από όλα τα πράγματα που κάνω, κάνω και τα σεμινάρια. Είμαστε εδώ και διαβάζουμε, δεν ξέρω, δεν κάνει. Εντωμεταξύ είμαι ανάποδη. Αντίμερα γυρνάω το... Μα. Κάθομαι, διαβάζω και εκεί. Πόσα πράγματα θα κάνω πια. Μεταξύ καθυστέρησα να μοντάρω, μόντερα το μισό χθες, το άλλο μισό σήμερα. Να το βάλω, να ανέβει, να μπω, να φτιάξω, να κάνω. Σήμερα το πήγαμε λίγο πίσω το βινδεάκι μας. Αλλά σας ευχαριστώ για την κατανόηση και... Τα στέλνω πολλά φλάκια. Τώρα έχω μπει λίγο. Να δω. Να δω. Να δω λίγο εδώ τα πράγματα. Αχ. Τώρα θα φτιάξω καφέ δυνατό. Power. Να ανοίξει λίγο το μάτι μου. Να πάρω λίγο δυνάμεις, λίγο κουράγια, για να στολίσουμε τη σκάλα. Το κάνουμε ρόιδο και εκεί. Εν τω μεταξύ σκάλα, θέλει βάψιμο. Βασικά θέλει να στεγνώσει. Αρχικό πλάνο είναι να στεγνώσει αυτή η σκάλα. Δεν ξέρω αν θυμάστε λίγο πιο παλιά που είχα πει ότι είχα ένα θέμα και σπάσαμε τη σκάλα και γέμισε και πήρε νερό και έκανε και ένα. Αυτό. Όπως και το χαζό ντουλάπι, που δεν έχω ασχοληθεί, η αλήθεια είναι. Και τώρα, βέβαια δεν θα κάτσω να βάψω τη σκάλα, θα τη στολίσουμε όμως. Θα την περιποιηθούμε λιγάκι, θα τη βάλουμε δύο φωτάκια, δύο μπιχλιμπίδια, δύο αυτό και ένα το ένα άλλο. Να γίνει όμορφη, να γίνει ωραία. Και αύριο... Αύριο, ναι, κάποια στιγμή θέλω να στολίσω και τον μπαλκόνι, κάποια στιγμή, πότε δεν ξέρω, κάποια. Γιατί για τον μπαλκόνι, αλήθεια είναι, δεν έχω κάτι για να στολίσω, πέρα από τους χιονανθρώπους και τον Άι Βασίλη, που φωτίζουν. Θα ήθελα όμως το κάτι τι στου και εκεί να βάλω, αλλά δεν έχω και τι. Οπότε θα στολίσουμε τώρα τη σκάλα που έχουμε και το πολύ πολύ θα δούμε πώς θα βάλουμε κάπως στους χιονανθρώπους να τελειώνει η υπόθεση και του χρόνου να είμαστε καλά. Θα τα κάνουμε όλα, θα τα φτιάξουμε όλα, θα γίνουν όμορφα. Ωραία, έχω 7 λεπτά που μιλάω πάλι. Χαρά στο κουράγιο σας! Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί έχετε υπομονή και με ακούτε. Όσοι με ακούτε τουλάχιστον. Αχ. Εν τω μεταξύ έφαγα, η αλήθεια είναι, αλλά πάλι πεινάω. Το παθαίνετε κι εσείς αυτό, να πεινάτε όλη την ώρα ή μόνο εγώ το παθαίνω? Εδώ η λάτζα αμάζευτη. Τέτοια νοικοκύρευτη είμαι, τέτοια. Εν τω μεταξύ μεσημεριάτικα κόβουν δέντρα. Δέντρα, τριών, τα ψήλα τι κόβουν. Γιατί ρε φίλε μου, μεσημεριάτικα, γιατί? Υπάρχουν παιδιά κοιμούνται, υπάρχουν μεγάλοι ανθρώποι κοιμούνται, είναι άρρωστοι.
Δηλαδή, γιατί μου πας μεσημεριάτικα, τέλος πάντων, και Κυριακή κιόλας. Που όλος ο κόσμος μια Κυριακή κάθεται, θα μου πεις αυτό, όλος ο κόσμος μια Κυριακή κάθεται. Κάντε το πρωί. Κάνε, σήκω το πρωί, πιάσε το καφεδάκι σου, κάνε τις δουλειές σου και κόψε ξύλο σου μετά. Τι θες να κάνεις. Γιατί πρέπει να το κάνεις το μεσημέρι που κοιμάται ο κόσμος, που θέλει να ξεκουραστεί, που θέλει να χαλαρώσει, να μαζέψει τα παιδιά του για ύπνο. Καλά, για μένα δεν το λέω, γιατί εμένα είναι ανέσυτα τα παιδιά στη φασαρία και μόνο δεν έχουν θέμα. Αλλά, να, παράδειγμα, ο από κάτω μας δουλεύει ο άνθρωπος κάθε μέρα κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, μία Κυριακή θέλει να κοιμηθεί, τότε χαλάνε. Η εξαδέρφη μου δίπλα. Ή από δίπλα. Τέλος πάντων. Αυτά, φτιάχνω καφεδάκι και θα τα πούμε συνέχεια. Η ώρα να στολίσουμε τη σκάλα. Τώρα θα σας δείξω κάποια πραγματάκια που έχω. Δεν ξανέχω πολλά, η αλήθεια είναι. Έχω αυτά εκεί τα αστέρια. Έχω αυτόν τον Άγιο Βασίλη. Έχω αυτά εδώ τα στολιδάκια. Αυτά εδώ και αυτά εδώ και αυτά εκεί. Και έχω και αυτά που είναι τα κλασικά που έχω εδώ. Οπότε, όπως θα δείτε, έχω βάλει αυτό το φιάγκο και αυτό το στεφάνι εκεί. Οπότε θα δούμε τώρα πώς θα το στολίσουμε να είναι όμορφο. Πάμε να το φτιάξουμε και να δούμε. Να σας δείξω τι έκανα. Καλά, δεν έκανα και τίποτα γιατί δεν έχω και ιδιαίτερα στολίδια. Αρχικά κρέμασα ένα αστέρι εκεί στην είσοδο και έχω βάλει εδώ τον Άγιο Βασίλη να θέλει να ανέβει απάνω να πιάσει τα στολίδια. Εδώ έχω βάλει τα φαναράκια αυτά που θα μπουν ρεσό, αυτά εκεί τα στολιδάκια. Σε αυτό εδώ τα βαζάκια έβαλα φωτάκια με μπαταρίες. Και εδώ Άγιος Βασίλης, εδώ το Merry Christmas και εδώ όχι ένα άνθρωπος. Βέβαια, αν βρω διάφορα πραγματάκια θα παίρνω να στολίζω. Και εδώ έβαλα και εδώ ένα αστέρι. Ορίστε. Να και πώς φαίνεται. Και εδώ πέρα έβαλα αυτό που είχα πάνω σε ένα καλοριφέρ, έτσι για να δώσω λίγο χρώμα. Θα μου πείτε γιατί δεν έχει. Έχει, αλλά έτσι. Και έβαλα αυτά εκεί, και εκεί τη χιονομνηφάδα, και εδώ το φιόγκο και το στεφάνι. Και άμα κλείσω τα φώτα φαίνεται έτσι. Τώρα ό,τι μπορώ να προμηθευτώ, να βρω, αν θα βρίσκω κάτι. Δεν θέλω να αυτή τη στιγμή να δώσω και πολλά λεφτά, η αλήθεια είναι. Οπότε, να, εδώ έπεσε το κεφάλι του χιονανθρώπου. Γιατί δεν το έχω κουμπώσει καλά, εντωμεταξύ αυτά κάνουν και έτσι. Αυτά τα έχω πάρει στο ευρωμάγαζο, έτσι. Δεν θέλω να δώσω, όπως λέω, και πολλά χρήματα τώρα, γιατί θέλω να φτιάξω πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι. Οπότε, προς το παρόν δεν μπορώ. Αυτό είναι το σκουλερίκι, παιδιά, δεν είναι κάτι. Προς το παρόν που λέτε δεν μπορώ. Οπότε, μελλοντικά, του χρόνου δηλαδή, θα διαθέσω κάποιο ποσό για να φτιάξω εγώ. Εντωμεταξύ έχω πάρα πολλά φανάρια που τα στολίζω σε όλη τη σκάλα και έχω και κορδέλες, έχω και αυτά, αλλά ποιο είναι το θέμα, όπως σας είπα, εδώ θέλει φτιάξιμο, να φύγει η υγρασία για να βαφτεί, να φτιαχτεί. Κοιτάξτε, τώρα δεν τα έχω βάλει, οπότε κάποια στιγμή θα τα βάλω, η αλήθεια είναι αυτή, και θα φτιαχτεί.
Όπως και για τον μπαλκόνι έχω, θέλω να φτιάξω. Έχω ακόμα πολλά πραγματάκια, αλλά προς το παρόν δείτε η τρέλα. Αυτό. Ζήτω η τρέλα. Ζήτω η μούρλα. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω πια. Και έτσι που λέτε, επειδή δεν θέλω να σπαταλήσω τώρα πια αυτό τον καιρό λεφτά καθόλου, γι' αυτό δεν αγοράζω, δεν παίρνω και κάτι. Να, παράδειγμα, να είδα, πήραμε 2 ευρώ, 2 πραγματάκια στο ευρωμάγαζο. Γιατί, παιδιά, εννοείται ότι δεν χρειάζεται να έχεις και τα πιο ακριβά. Μπορεί να έχεις κάτι από δεύτερο χέρι. Σε κάποιον που είναι άχρηστος, εσύ να μπορεί να είναι χρήσιμο. Μην τα... Γιατί? Γιατί κάνω γλουγλουγλουγλουγλου και θα τη σκουπίζω τα κάνω γλουγλουγλουγλουγλου. Καταλάβατε, δηλαδή σε κάποιον που μπορεί κάτι να είναι άχρηστο, σε εμάς να είναι χρήσιμο. Οπότε μην απορρίπτετε τέτοια πραγματάκια. Και πάντα να ξέρετε ότι καλό είναι να αλλάζουμε ο ένας με τον άλλον πράγματα, δηλαδή τι εννοώ, κάτι που δεν το θέλω εγώ και είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν χρειάζεται να το πετάξω, θα το δώσω σε κάποιον που το έχει ανάγκη, σε κάποιον που το χρειάζεται. Όπως και κάποιος που έχει κάτι και χρειάζομαι εγώ, θα το δώσει σε μένα. Πλέον οι εποχές δεν είναι μόνο για ψώνια. Καλά, και πάντα ήμουν αυτή τη φιλοσοφία ότι αν έχεις κάτι που δεν τον χρειάζεσαι, και βέβαια είναι σε καλή κατάσταση, έτσι, όχι να είναι σπασμένο, χαλασμένο κτλ. Γιατί να το πετάξεις, παρά να το δώσει σε κάποιον άλλον που το έχει ανάγκη πραγματικά. Καταλάβατε. Αυτό. Και έτσι που λέτε. Οπότε προς το παρόν αυτά. Τώρα αν κάποια στιγμή βρω κάτι, θα κούτσου 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 θα βάζω κάτι. Θέλω να κάνω πολλές κατασκευές και μόνο μου. Αλλά φέτος και με τα μικρά, με το μωρό δηλαδή, και με αυτά δεν μπορώ να κάνω. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχω στο μυαλό μου, ήθελα να φτιάξω στεφάνι, ήθελα να βρω έλατο να το στολίσω όλο κάτω κάτω στη σκάλα. Αλλά πρέπει να έχεις ώρα, χρόνο. Πέρσι είχα κάνει πολλά πράγματα, γιατί Παναγιώτα πήγαινε σχολείο, δεν είχα το μωρό. Όχι πάρα πολλά γιατί ήμουν έγκυος, αλλά είχα κάνει αρκετά. Φέτος, πού να αφήσω το μωρό, να τρέχω να βρω έλατα, να κάνω αράνο. Αν καταφέρω και βρω και κάνω κάποια πράγματα, και καλά θα είναι. Που έχω έτσι στο μυαλό μου, οπότε θα δούμε. Οπότε, σας αφήνω. Και επειδή δεν θα κάνουμε κάτι άλλο, δείτε η τρέλα. Αυτό. Αυτό. Η μία τραγουδάει και η άλλη γελάει. Βέβαια, παιδιά, είναι, αυτό είναι η χαρά, αυτή είναι η ζωή. Απλά κάπου τα νεύρα έχουν σπάσει. Τέλος πάντων, κάπου εδώ το βιντεάκι μας έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τα υπέροχά σας λόγια, τα μηνύματα, για τις ευχές σας. Για όσους με ρωτάνε αν θα κόψω κάποια στιγμή το μαλλί, θα το κόψω μετά τη βάφτιση της μπέμπας. Δεν ξέρω πότε θα γίνει βάφτιση, η επόμενη απάντηση στην ερώτησή σας. Χαίρομαι που σας αρέσει. Ευελπιστώ την Τρίτη να γίνει ακόμα καλύτερο. Ναι, μου πάει το μαλλί, αλλά δεν με ικανοποιεί ψυχολογικά. Το κεφάλι έτσι δεν το θέλω πιο μπαμ, ρε παιδί μου. Είδα τα περισσότερα σας μηνύματα, θα δω και κάποια και πιο αργά.
θα σας πατάω μία καρδούλα και σας υπόσχομαι όσο μπορώ θα απαντάω, θα απαντήσω σίγουρα σε όλα μετά τις γιορτές. Μετά τις γιορτές, καταλάβατε τι εννοώ, μετά τα vlog μας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα μετά τα vlog μας. Θέλω λίγο υπομονή και όλα θα γίνουν. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Φιλάκια πολλά.